Πρώτη εικόνα του τι λέει. Το βλέπουμε περιστοιχιζόμενο από όλο το Υπουργικό του Συμβούλιο ΣΥΑ. Ο Ζόραν Ζάεφ είπε ότι θα προτείνει στο λαό του να ψηφίσει με δημοψήφισμα ως όνομα το Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Σημείωσε εξάλλου ότι η εθνότητα και η γλώσσα θα είναι η μακεδονική. Οι πολίτες των Σκοπίων θα λέγονται στα αγγλικά, το είπε και στα αγγλικά, Macedonians, κάθετος citizens of Northern Macedonia, δηλαδή Μακεδόνες κάθετος πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Έκανε έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις και ιδίως στον πρόεδρο Γιώργη Ιβανόφ ότι εμείς, είπε, είμαστε πολιτικοί που πρέπει να υπηρετούμε τους πολίτες και γι' αυτό πρέπει να οικοδομήσουμε τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και την προώθηση της χώρας μας σε όλες τις πτυχές. Θα έχουμε, είπε, μια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην οποία θα εξετάσουμε όλα τα επιχειρήματα και θα ενεργήσουμε βάσει των αρμοδιοτήτων μας. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε αυτοί που οι πολίτες επέλεξαν. Μας εκλέγουν και μας αλλάζουν. Οπότε αποφασίσαμε να θέσουμε αυτή τη συμφωνία σε δημοψήφισμα. Επίσης, να σου πω, Σία, ότι είπε ότι ενημέρωσε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης του ΒΜΡΟ, τον Κρίστιαν Μητσόσκι, για την έκβαση των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα και για το όνομα που προτείνει, ο οποίος ηγέτης της Σκοπιανής αντιπολίτευσης είπε ότι θα ανακοινώσει τη θέση του κόμματός του σε συνέντευξη τύπου αργότερα σήμερα.